Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Συνεχίζει να είναι δυνατό το μελτέμι τι τελευταίε ώρε στην περιοχή του Αιγαίου, χαρίζοντα αρκετή δροσιά στι uh, κυκλάδε, γενικά στα νησιωτικά τμήματα, τα περισσότερα του Αιγαίου πελάγου και σε περιοχέ που βλέπουν προ το Αιγαίο, τι ανατολικέ υπηρετικέ, αντίθετα στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα και κυρίω στα δυτικά έχει περισσότερη ζέστη. Έχουμε μια διαφορά τη τάξη των 6 και 8 βαθμών μεταξύ Αιγαίου και υπηρετική, κυρίω δυτική υπηρετική Ελλάδα. Όπω σα έδειξα και χθε, ο υδράγειο πλησιάζει του 35 με 36 βαθμού. Μια κατάσταση η οποία θα διτηρηθεί και τι επόμενε ημέρε θα έχουμε περισσότερη αρκετή ζέστη στα δυτικά υπηρετικά τμήματα, εν αντιθέσει με το Αιγαίο, όπου η Δράγυρο θα παραμείνει σε πολύ πιο δροσερά επίπεδα. Θα δούμε σε λίγο την όλη εξέλιξη και πόσο θα ανέβει και η θερμοκρασία προς το Σαββατοκύριακο, λίγο ακόμη κυρίω στην δυτική Ελλάδα. Κατά τα άλλα, από πλευρά βροχών, ούτε συζήτηση να γίνεται, τουλάχιστον και τις επόμενες για τι επόμενε 4-5, για και παραπάνω ημέρε. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του δελτίου καιρού. Σήμερα, η εικόνα από ψηλά. Καταπληκτικό καιρό σε όλη την Ελλάδα. Στα περισσότερα Βαλκάνια βλέπετε και σε όλη σχεδόν την νότια και κεντρική Ευρώπη. Κάποια χαμηλά α, δίνουν τοπικέ μπόρε, βροχέ, κυρίω στα βορειότερα τμήματα τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Πολύ ζέστη κάνει σε όλη την δυτική, νοτιοδυτική και κεντρική Ευρώπη. Κυρίω από την Ισπανία έρχονται, διέρχονται πιο θερμέ αέριες, μάζε από την Βόρεια Αφρική, ανεβάζοντα αρκετά τον υδράγιο τι τελευταίε ημέρε και πάνω από του 35 βαθμού, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε γερμανόφωνε χώρε, μια κατάσταση που φαίνεται να διατηρείται κυρίε και κύριοι, και τι επόμενε τρει με πέντε ημέρε, όλα σχεδόν αυτά τα τμήματα από την Ιβυρική Χερσόνησο, Νότια και Κεντρική Γαλλία, γερμανόφωνε χώρε, Ιταλία και κατά τόπου και τα Βαλκάνια, θα έχουν αρκετά έω πολύ υψηλέ θερμοκρασίε. Κατά τόπου θα λέγαμε ότι θα χαρακτηρίζεται αυτό το κύμα ζέστη και ω καύσωνα. Σε εμά θα δούμε πώ θα επηρεαστούμε τι επόμενε ημέρε και ποιε περιοχέ θα έχουν τι πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να δούμε όμω την εξέλιξη καλύτερα για αύριο. Από το πρωί θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια σε όλη την Ελλάδα και έτσι θα κυλήσει η μέρα μέχρι και το τέλο τη, με κάποιε τοπικέ συνεφιέ στα βόρεια, κυρίω στα ορεινά τμήματα. Και το βράδυ θα επικρατήσει ξαστεριά, όπω βλέπετε, σε όλη την χώρα, με κάποιε και πάλι τοπικέ συνεφιέ, ίσω να επιμείνουν κυρίω στα ελληνοαλβανικά, ελληνοσκοπιανά σύνορα. Από πλευρά ανέμων, αυτοί θα παραμείνουν γενικά στο Ιόνιο, εξασθενημένοι από ανατολικέ, βορειοτολικέ διευθύνσει το πρωί. Τέσσερα από νότια τμήματα του Ιονίου. Στο Αιγαίο, βλέπετε, το μελτεμάκι καλά θα κυρίω εδώ από τι νότιε ποράδε και νότιότερα, νότιοανατολικότερα θα έχει μια ένταση γύρω στα 6 με 7. Πρόσκαιρα, πολύ τοπικά δεν αποκλείονται και ρηπέ και οκτώ μποφόρ. Τώρα, όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα. Θα παρατηρήσουμε ότι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι άνεμοι σχεδόν σε όλο το Αιγαίο και κυρίω επαναλαμβάνω από τι ποράδε και νότια-νότιο-ανατολικότερα. Στην δυτική Ελλάδα οι άνεμοι θα στραφούν προ το απόγευμα σε πιο βόρειο-δυτικού. Στα 3 με 4 τοπικά θα υπάρξουν και πεντάρια, βλέπετε εδώ στα ανοιχτά, κυρίω τμήματα του Ιωνίου Πελάγου και κυρίω στα κεντρικά και τα νότια τμήματα α, αυτού. Πάμε να δούμε όμω και τη θερμοκρασία, η οποία κυμαίνεται για μέσα καλοκαιριού σε αρκετά καλά επίπεδα, κυρίω τη νύχτα και νωρί το πρωί. Η υδράγειο καταφέρνει να πέφτει και κάτω από του 15 βαθμού και Ελσίου στι ορεινότητε, φυσικά αυτό περιοχέ. Δεκατριάρια θα έχουμε και δεκαπεντάρια και πάλι τι πρωινέ ώρε από τον Ευρωκόπη μέχρι και τα ημιωρινά ορεινά τμήματα τη Πελοπονίσου. Στι υπόλοιπε παιδινέ υπηρετικέ περιοχέ εξαιρουμένων των αστικών κέντρων δεν ισχύουν αυτέ οι θερμοκρασίε για τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Γύρω στου 15 λοιπόν από τα βόρεια τμήματα του Εύρου μέχρι και 19 βαθμού στι νοτιότερε περιοχέ τη Πελοπονίσου και στα δυτικά τμήματα. Στο Αιγαίο θα έχουμε κάτω από 18 βαθμού στα βόρεια και ε, κάτω από 20 με 24 βαθμού στι νότιε νοτιοανατολικέ ισιωτικέ περιοχέ. Στα αστικά κέντρα υπολογίστε την θερμοκρασία, για παράδειγμα Καβάλα, Λάρισα, Βόλο. Uh, γύρω στου 4 με 5 βαθμού uh, πιο υψηλή από ό,τι βλέπετε. Στου δέκτε σα το μεσημέρι όμω uh, θα έχουμε θερμοκρασιακέ διαφορέ. Uh, στην επόμενη κάρτα θα δούμε μεταξύ Αιγαίου και υπηρετική χώρα. Βλέπετε στο Αιγαίο πολύ περισσότερη δροσιά εξαιτία αυτού του μελτεμιού και όχι σε όλο το Αιγαίο. Από τι ποράδε μέχρι και τι κυκλάδε και στην βόρεια Κρήτη θα έχουμε 29, το πολύ 30 με 31 βαθμού Κελσίου. Σε περιοχέ που βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, εδώ το βόρειο ρεύμα, το οποίο δρά ω λίβα στην ουσία, δεν αποκλείεται να εκτινάξει τον υδράγυρο στου 34 με 35 βαθμού Κελσίου. Γενικά όμω το Αιγαίο θα έχει πολύ περισσότερη δροσιά από ό,τι τα υπηρετικά. Όπου βλέπετε θα έχουμε και 31 βαθμού με 32 και 33 βαθμού στι ορεινότερε περιοχέ, 34 στα ημιορεινά ορεινά τμήματα τη Υπήρου αποκλείεται να πλησιάσει ο υδράγυρο και του 36 με 37 τοπικά και του 38 βαθμού στα δυτικά, γύρω στου 35 με 36 βαθμού στα υπόλοιπη υπηρετικά. Βλέπετε τώρα εδώ σε περιοχέ τη νοτιοανατολική Θεσσαλία, τη Έβεια, τη Τερεά, που βλέπουν προ το Αιγαίο και επηρεάζονται κάπω από αυτό το μελτεμάκι, θα έχει λίγο περισσότερη δροσιά από ό,τι στι δυτικέ και υπόλοιπε κεντρικέ και βόρειε υπηρετικέ περιοχέ. Πάμε στην Αττική. Καταπληκτικό καιρό, καλοκαιράκι από το πρωί μέχρι και το τέλο τη ημέρα, το βράδυ ξαστεριά. Θα έχουμε και εδώ ένα μελτεμάκι σχετικά δυνατό. Στην Ανατολική και Βόρεια Αττική και στο Νότιο Ευωϊκό θα φτάνει τα 6, τοπικά έω και τα 7 μπουφόρ, διατηρώντα τη σχετική υγρασία σε καλά επίπεδα. Πιο δυτικά οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία το πρωί, όχι κάτω από 24 βαθμού στο λεκανοπέδιο, 34 με 35 βαθμού θα έχουμε το, κατά μέσο όρο το μεσημέρι στην, στο λεκανοπέδιο, στην Αττική, αλλά επαναλαμβάνω με χαμηλέ μια σχετική υγρασία, η ζέστη θα είναι αρκετά υποφερτή. Πάμε στην Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Εδώ θα ξεκινήσουμε με ηλιακάδα και στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Και καθ' τη διάρκεια τη ημέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με κάποιε τοπικέ συνευχέ το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινότερη α, ζώνη εδώ τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Πέρα, Πιερίας και τη Συμμαθία. Λίγα συνεφάκια, πρόσκαιρα μόνο αυξημένα τι θερμέ ώρε ημέρα, γιατί προ το βράδυ θα έχει εξαστερώσει σχεδόν παντού φυσικά και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι εδώ θα παραμείνουν βορειοδυτικοί τι βραδινέ, νυχτερινέ και πρωινέ ώρε τη το πρωί δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 4 μποφόρ και από βορειοανατολικέ διευθύνσει στη Χαλκιδική τα 3 με 4 μποφόρ. Το λέω αυτό για του ψαράδε μα, γιατί μέχρι και το μισημεράκι φαίνεται να έχουμε αυτού του ανέμου από βορειοδυτικέ διευθύνσει. Από το απόγευμα, ή καλύτερα προ το απόγευμα, μετά το μεσημέρι προ το απόγευμα και μετά, στον Θερμαϊκό και στη Χαλκιδική θα επικρατήσει μια σχετικά δυνατή μπουκαδούρα τη τάξη των 3 και 4 πρόσχερο και 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, όχι κάτω από 22 βαθμού το πρωί και όχι πάνω από 34 βαθμού αργά το μεσημέρι. Και εδώ όμω η σχετική υγρασία σε ικανοποιητικά επίπεδα και η ζέστη αρκετά υποφερτή. Πάμε να δούμε την όλη εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες μέρες. Προγματικά δεν έχω να σα δείξω και τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν αναμένεται να έχουμε κάποια αξιόλογη αλλαγή όλε τι επόμενε ημέρε. Βαρετοκερία για όσου ε, κάνουν πρόγνωση καιρού. Λοιπόν, θα επικρατήσει κατά τα άλλα λιακάδα την Παρασκευή από το πρωί μέχρι και το τέλο τη ημέρα αυτή. Κάποια λίγα συννεφάκια τα βλέπετε εδώ να προσπαθούν να σχηματιστούν στην ουσία στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίω στα ορεινά τμήματα, τι απογευματινέ βραδινέ ώρε. Το μελτέμι σχετικά δυνατό στα 6 με 7 από φόρα, αλλά δεν πρόκειται να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον Απόπλου για όσου θα ταξιδέψετε στο Αιγαίο, στα Αγιοπελαγή, την Κανησιά ή το αντίθετο. Στο Ιόνιο η άνεμη θα είναι πολύ πιο εξεστενημένη από βόρειε και εδώ διευθύνση στα 4 με 5. Πρόσκαιρα εδώ στα κεντρικά τμήματα του Ιουνίου δεν αποκλείονται και εξάρια ρηπέ βορειά την Παρασκευή το μεσημέρι. Όσον αφορά τώρα στην θερμοκρασία για αυτή την ημέρα, βλέπουμε ότι στα δυτικά και τα βόρεια Βαλκάνια και στι δυτικέ περιοχέ τη χώρα μα θα έχει πολύ περισσότερη ζέστη, 36 αριά, 3 δεπτάρια, μέχρι και το και τον Βελιγράδι αναμένεται να παρατηρηθούν, έω και 38 με 39 βαθμοί δεν αποκλείονται στην υπόλοιπη Σερβία. Πιο ανατολικά, γενικά στα Βαλκάνια και νότια, εδώ κυρίω στην περιοχή του Αιγαίου, η δροσιά θα διτηρηθεί. Δεν θα έχουμε πάνω από 29 με 31 βαθμού Κελσίου. Στην περιοχή μα, τα υπόλοιπα υπηρετικά θα πρέπει να υπολογίζουμε γύρω στου 34 με 35 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι τη Παρασκευή. Και όχι κάποια, εμ, δεν θα έχουμε κάποια αξιόλογη μετάβολή αναφορά. Στην θερμοκρασία και την Παρασκευή. Πάμε στο Σάββατο. Και εδώ δεν έχω να σα δείξω τίποτα το ιδιαίτερο. Απουσία χαρακτηριστικότητα τη χρωμάτων γκρι και μπλε που αποδηλώνουν α, σύννεφα και βροχέ. Τι βλέπετε αυτέ τι αποχρώσει κυρίω πολύ πιο βόρεια, στα πολύ βόρεια τμήματα των Βαλκανίων. Σε εμά και στην υπόλοιπη Βαλκανική, γενικά Χερσόνησο, θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια το καλοκεράκι με έναν βορειά στο Αιγαίο, το Μελτέμι, οι λεγόμενε αιτησίε στα ελληνικά. 6 με 7 από φόρ θα φτάνει η έντασή του α, στο Αιγαίο, δροσίζοντα αρκετά αυτή την περιοχή τη χώρα μα στα ανατολικά. Και το δούμε στι θερμοκρασίε το μεσημέρι του Σαββάτου. Βλέπουμε και πάλι 29 μόλι με 31 βαθμού στι περισσότερε περιοχέ του Αιγαίου, στο εσωτερικό τη υπηρετική χώρα. Και πάλι 36-37 δεν αποκλείονται και 38 με 39 βαθμοί Κελσίου στην Δυτική Ελλάδα, όπου εξαιτία των βόρειων-ανατολικών ανέμων, καθώ θα, θα διέρχονται από την Πίνδο, εδώ δρούν ω καταβάτε, ανεβάζοντα λίγο περισσότερο τον υδράγυρο, με χαμηλέ τιμέ όμω σχετική υγρασία από ό,τι στην υπόλοιπη Ανατολική Ελλάδα. Βλέπετε 39 μέχρι και την Σερβία αναμένεται να έχουμε το Σάββατο. Πάμε στην Κυριακή. Καταπληκτικό καιρό. Λιακάδα, πάκρι, άκρη, πολύ λίγα συννεφάκι και πάλι. Και αν αυτά σχηματιστούν στα βουνά τη βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα το μεσημέρι και το απόγευμα, κάποιε μπόρε θα εκλωθούν στα βορειότερα Βαλκάνια. Θα πέσει λίγο μόνο το μελτέμι με την Κυριακή στο Αιγαίο και η θερμοκρασία αμετάβλητη. Περισσότερη ζέστη θα δούμε, θα έχουμε στην επόμενη κάρτα στι υπηρετικέ περιοχέ και κυρίω στα δυτικά, στου 38 βαθμού στα δυτικά, 37 με 38 βαθμού και σε Αλβανία. Δεν αποκλείονται και 40 σε περιοχέ περιοχέ τη Σερβία την Κυριακή. Δροσιά στο Αιγαίο το πολύ 30 με 32 βαθμοί Κελσίου και μια γρήγορη ματιά στην Δευτέρα, όπου ο καιρό θα παραμείνει γενικά καλό καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, χωρί καθόλου έστω και κάποια λίγα σύννεφα να σχηματίζονται και αν αυτά σχηματιστούν μόνο στα βόρεια τμήματα τη χώρα μα το βράδυ τη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα διτηρηθούν από βόρειε διευθύνσει σχετικά ενισχυμένοι στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Η περισσότερη ζέστη θα εντοπίζεται στα υπηρετικά και κυρίω στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μα για τη δική σα να μην χάνετε τον καιρό σα, κυρίε και κύριοι, αύριο πάλι. Εδώ στην ΕΡΤ. Καλό βράδυ σε όλους.